Οι πρόσφατε αναφορέ στα μέσα ενημέρωση υποδεικνύουν ότι ο Μάρκο Τάμενιτ, ταλαντούχο νεοζηλανδό ποδοσφαιριστή, μπορεί να βρεθεί στον Ολυμπιακό μέσο τη Νότιχάμ Φόρεστ. Η μεταγραφή αυτή φέρεται να είναι μια στρατηγική κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίο κατέχει και τι δύο ομάδε, για να ενισχύσει την ελληνική ομάδα. Ο Μάρκο Τάμενιτ γεννήθηκε στι 14 Φεβρουαρίου 2002 στο Οέλυγκτον τη Νέα Ζηλανδία. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην τοπική ομάδα την Γέλινταν πριν μετακινηθεί στην Κοπενχάγη το 2020. Στην Κοπενχάγη, εντυπωσίασε με την απόδοσή του, κερδίζοντα τι εντυπώσει ω κεντρικό μέσο. Κατά την παρουσία του στην Κοπενχάγη, ο Στάμενιτ βοήθησε την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα Δανία στη σεζόν 2021-2022. Η ομάδα επίση έφτασε στου τελικού του κυπέλου Δανία το 2022, αν και δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπεο τη σεζόν 2023-2024, ο Στάμενιτς έχει αγωνιστεί σε 20 παιχνίδια για τον Ερυθρό Αστέρα, συμπεριλαμβανομένων αγώνων για το πρωτάθλημα Σερβίας και το Champions League. Σημείωσε 2 γκολ και έδωσε 3 assist, ενώ η απόδοσή του ήταν καθοριστική σε πολλούς αγώνες, βοηθώντας την ομάδα του να διατηρήσει υψηλό επίπεδο απόδοσης. Ο Στάμενιτς διακρίνεται για τα εξή δυνατά του σημεία. Τεχνική κατάρτιση Διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση με την μπάλα, που του επιτρέπει να ελέγχει το παιχνίδι από τον άξονα. Πάσε. Έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί ακριβεί μακρινέ πάσε, ανοίγοντα το παιχνίδι για την ομάδα του. Φυσική κατάσταση. Ο δυναμισμό του και η αντοχή του τον κάνουν πολύτιμο τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Παρά τα πολλά του προσόντα, ο Στάμενιτ έχει και ορισμένε αδυναμίε. Εμπειρία. Λόγω του νεαρού τη ηλικία του, του λείπει η εμπειρία από υψηλού επίπεδου αγώνε. Αμυντική σταθερότητα. Μερικέ φορέ, η αμυντική του προσήλωση μπορεί να είναι ασταθή, κάτι που μπορεί να βελτιώσει με την πάροδο του χρόνου και την καθοδήγηση από έμπειρου συμπέκτε και προπονητέ. Η προσθήκη του Στάμενιτ στον Ολυμπιακό αναμένεται να προσφέρει πολλά στην ομάδα. Δημιουργικότητα στο κέντρο. Ο Στάμενιτ θα μπορούσε να δώσει μια δημιουργική πνοή στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού ενίσχυση αμυντική και επιθετική γραμμή, με την ικανότητά του να συμβάλλει τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, θα προσφέρει ισορροπία στην ομάδα. Μακροχρόνια επένδυση, η ηλικία και το ταλέντο του σημαίνουν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την ομάδα μακροπρόθεσμα αν δεν επιστρέψει φυσικά στη Φόρεστ και παραμείνει στον Πειραιά. Η πιθανή συνεργασία του με το Σαντιάγκο Εσέ στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού φαίνεται πολλά υποσχόμενη, ο ΕΣΕ, γνωστό για την αμυντική του σταθερότητα και την ικανότητά του να κερδίζει την μπάλα, θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το Στάμενιτ. Η δυναμική του θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ισχυρή και ισορροπημένη μεσαία γραμμή, δίνοντα τον προπονητή μεγαλύτερη ευελιξία στι τακτικέ επιλογέ. Η μεταγραφή του Μάρκο Στάμενιτ στον Ολυμπιακό μέσο τη Νότιχαμ Φόρεστ είναι μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ελληνική ομάδα και να προσφέρει έναν πολλά υποσχόμενο παίκτη που μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό περιουσιακό στοιχείο ή μια παροδική λύση που αποχωρήσει στο τέλο τη σεζόν για Αγγλία όπου είναι και ο πραγματικό στόχο του παίκτη.